Η βελγική εισαγγελία ξεκίνησε να ερευνά τον φάκελο πρέντα το ΡΕΙΠ για τις ελληνικές παρακολουθήσεις, καθώς κάποιοι στις Βρυξέλλες είναι αποφασισμένοι να ερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση των υποκλοπών. Οι βελγικές αρχές θέλουν να προσδιορίσουν το ρόλο της Εύας της κρατούμενης Ελληνίδας Ευρωβουλευτού, σε τυχόν παρεμπόδιση των εργασιών της Πέγα. Η κρατούμενη πλέον Ευρωβουλευτής Ευακαηλή χειριζόταν ότι δεν τρέχει τίποτα στην Ελλάδα με τις υποκλοπές και έγινε η σκιώδηση των Σοσιαλιστών στην Επιτροπή Πέγκα. Μέλος τη ίδια επιτροπή είναι και ο Ιταλός Ευρωβουλευτής Αντρέα Κουτσολίνο, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας για τι Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου, του οποίου άλλωστε βοηθό ήταν ο προφυλακισμένος σύντροφος τη Εύα Σημειώνεται ότι στο Ευρωκοινοβούλιο είχαν φτάσει καταγγελίε για παρακολούθηση από το Μαρόκο μελών της Ισπανικής κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πέγκασο που είχαν καταφέρει να φυτέψουν στα κινητά των Ισπανών πολιτικών, οι Μαροκινές Υπηρεσίες υπέκλεπταν τι συνομιλίε του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτέ οι περίεργες συμπτώσει δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητε και η Βελγική Εισαγγελία στρέφεται τώρα στι ελληνικέ υποκλοπέ.